Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι απολύτως σεβαστό το νέο επαγγελματικό βήμα του κύριου Χαϊκάλη, γιατί πραγματικά ξέρει από αστρολογία και έχει μελετήσει πάρα πολλά χρόνια. Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Όταν έχουμε την κυρία Καϊλή στις 2 του Σκορπιού που έχει γεννηθεί εκείνη την ημέρα και έχουμε μία έκλειψη στις 2 του Σκορπιού στις 25 Οκτωβρίου, μας πέρασε. Όχι! Όχι! Η οποία κατά τύχη, η 2 του Σκορπιού πού πέφτει. Δεν ξέρω. Εγώ έχω αρθεί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες. Στο 12ο οίκο, ακμή 12ου οίκου. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά έχει αυτή την τάση σε αυτά τα άτομα να παρασύρονται σε θέματα σχέσεων ή οικονομικών σχέσεων. Όσοι από εσάς έχετε τάση νεροπίν, μίαν πεπτοκίαν ερωίν, αθελήν. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Όταν έβλεπα τον αγώνα της Ελλάδας με την Τσεχοσλοβακία. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Γιατί πρέπει να ξέρεις και τα οροσκόπια των χωρών. Όταν πήραμε τότε το γκολ του Δέλα, μου λέει μια φίλη μου που ήταν είμαστε μαζί, να δεις τι θα γίνει. Το ωριό δίνει απάντηση στιγμή. Η τελευταία φάση του πρώτου μικρόνου, να μπαινε ένα γκολ εδώ. Και εκείνη τη στιγμή της λέω, τώρα προφανώς πρέπει να χτυπήσει το κόρνερ ο Ζαγκουρέξης και να μπει γκολ. Αυτά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά πολύ γκολ! Και γίνεται. Και δεν πανηγυρίσαμε γιατί σταματήσαμε και μείναμε έκτακτοι το πώς η αστρολογία δούλεψε εκείνη τη στιγμή. Μπήκε γκολ εκείνη τη στιγμή. Γιατί κάνετε μωρέ παιδιά, τι κάνετε γαμώ τα άστρα. Αυτή είναι η μαγεία. Εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Όπα. Αλλά αυτή είστε. Είναι πολύ μεταδοτικός.